Ξανακούσει αυτό. Για ξανά θα σου το φέρω γραμμένο, να το δείτε. Κάνε μην κουβάλα όλο το βιβλίο εδώ. Κάνε σχολεία με θεολογικές συζητήσεις από την Ιδία Μάρτυμα. Να μην ομιλούμε πολύ περί Θεού. Διότι δεν είναι, λέει, περί παντός το θέμα αυτό. Μόνο οι ειδικοί μπορούν να ομιλούν. Μόνο και όσοι, οι ειδικοί και όσοι έχουν ανεβεί το, τα πνευματικά στάδια. Πολύ. Καλά λέει. Δεν μπορεί ο καθένας δηλαδή μετά από το καφενείο να μιλάει περί Θεού ή οπουδήποτε όχι, βρίσκεται. Δεν λέει αυτό, δεν λέει. Δεν λέει αυτό, δεν εννοεί αυτό. Να μιλάει αλλά μην κάνει το προφέσορα, γιατί συνήθως εμείς κάνουμε έτσι, υποθέτω κι εγώ. Δηλαδή τα ξέρουμε όλα, τα ξέρουμε όλα, θεολόγοι και μη. Σωστός. Έτσι υποθέτω. Σωστός. Αν είναι δυνατόν να σου λέει μην, θα ομιλήσει, να παραμιλείς, αλλά... Να μην κάνεις τη διδασκαλία. Το λέει ο Ιερός Χριστόστομος. Καλώς χάρη. Παναγία. Ρωτάει. Και πώς θα γεννήσω. Χωρίς να... Έχω άντρα. Λέει πρέπει Άγιον επελεύσαμε. Και η Παναγία στοπ. Δεν κουνήθηκε ο ρούπα μου και πέρα. Δεν θεολόγησε ούτε φτερούγησε τίποτα. Να γίνει. Αυτό εννοεί. Κατάλαβε να το. Και εμεί επειδή ερχόμαστε εδώ, α πούμε, βγαίνουμε έξω και τα ξέρουμε όλα και κάνουμε και θεολογία. Και εγώ ακόμα δεν ξέρω. Και από εκεί πέρα θα κάνει λάθη και θα διδάξει λανθασμένα πράγματα. Το είδε εσύ, το δείτε τότε. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Έτσι υποθέτω πως πρέπει. Πολύ σωστό. Πάντα να το δείτε. Αλήθεια λέω. Α είδα, κάνω το γύρο. Περίμενε λίγο. Μπορεί να σε κατοταράσει και να βλέπεις. Πόσες φορές θα κοροϊδέψεις το Θεό, μία, δύο. Άμα είχαμε ένα ταμείο τώρα, δεν μου δίναμε 20 ευρώ του Βασίλη να πάει να πάρει 4 λάθη της έχει. Τι κάνουμε. Όχι, όχι. Όχι, γιατί, ο άνθρωπος εδώ πέρα... Να μην το λέει. Άμα έξω και αυτό, πέρα μου βάζει. Εγώ παρακολουθήσα. Το πάμε. Είναι θρασί. Βασίλη, θα μου επιτρέψεις να τις πληρώσω εγώ δύο λάμπες. Γιατί. Δεν σε θίγω. Όχι. Δεν είναι. Γιατί, εντάξει, ο άνθρωπος έρχεται εδώ πέρα κάνει έβρε. Όχι, ευχαριστώ. Η διαδικασία έχει και φθορές. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, πάλι ευχαριστώ. Δεν το. Κατάλαβα την πρόθεση. Ζητώ συγγνώμη, δεν είναι. Όχι, 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 όχι. Αλλά νομίζω ότι. Η διάση μα είναι. Να βρω εγώ το. Χτες το διάβασα. Δεν είναι μόνο οι φορές. Είναι και ο έξω από εδώ που κάνει τη δουλειά. Καλά, σα το λέω ειλικρινά, είμαστε σε ιερό χώρο. Το ξέρουμε όλοι. Έτσι σημαίνει τότε. Ναι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκτη, πνεύμα της αληθείας, ο Πατρού που παράγει και τα πάντα πληρώ, θησαυρός των αγαθών και ζωής σου οδηγός, ευθυγά και σκήνος σου ερμηνή, καταχάρισε εμάς, από πάσης κλείδος και σωστός ο καθένας η φράση ημών. Αμήν. Ευχαριστώ. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ακριβώς τους αναφέρει η Αγία Γραφή, μέχρι του Ιωάννου, του Βαπτιστού, υπήρχαν και στο πρόσωπο του Ιωάννου, του Βαπτιστού σταμάτησαν. Ως προφήτες που ανοίγηλαν το θέλημα του Θεού και προφήτευαν τα μέλλοντα γενέσθε. Επαναλαμβάνω, ο τελευταίος προφήτης που αποτελεί σύνορο μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.
ο πρόδρομος που έφερε εις πέρας το μεγάλο έργο της Πατήσης του Κυρίου. Από εκεί και πέρα, ως χάρισμα σε ορισμένους ή σε Αγίους της Εκκλησίας μας, δεν έπαψε να υπάρχει. Γιατί δεν νοείται να υπάρχει Εκκλησία και να απουσιάζει το ιδιαίτερα σαν χάρισμα η προφητεία. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που μόνασε στο Άγιον Όρος μετά από αγώνες ασκητικούς, ο Θεός του δώρισε το χάρισμα να βλέπει τι θα συναντήσει ο κόσμος, εμείς, στο διάβα της ζωής μας. Τι θα συναντήσουμε. Βεβαίως, άλλα πραγματοποιήθηκαν στην εποχή του. Άλλα μεταγενέστερα, άλλα εξακολουθητικά και άλλα γίνονται σήμερα. Όσοι είναι φιλοάγιοι, αγαπάνε τους Αγίους και θέλουν απλώς για να σώσουν την ψυχή τους, όχι για να συμβεί αυτό, για να γίνει αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, που σωστά υπόθηκε, για να δείξει στον άλλον, να διάβασα τον Άγιο Κοσμά, ξέρω την προφητεία, στη λέω κλπ. Κάτω από αυτό το πνεύμα είναι καταδικαστέο. Και ο Γέροντας ο Παΐσιος λέγει με απλότητα και με ταπείνωση να γίνεται το καλό και όχι με διάθεση να δείξει, να δείξει ο πιστός ότι γνωρίζει κάτι και το μεταφέρει. Και εμείς για να έχουμε μάτια που να είναι, να καθαρίζονται σαν, και να έχουν σαν κολλήριο το, όταν το μάτι έχει κάτι πάθηκε. Θαμπώνει, οι γιατροί δίνουν κολλήρια και βάζουν οι χριστιανοί. Επειδή τα δικά μας μάτια είναι εντελώς θαμπά, έχει η Εκκλησία μας το κολλήριο. Και το κολλήριο είναι αυτά που τα μάσησαν καλά οι Άγιοι, πνευματικές τροφές, είπε ο αδερφός προηγουμένως, το να θεολογεί κανείς είναι αμάρτημα. Σίγουρα το να πιάσει να θεολογήσεις χωρίς να είσαι θεολόγος, ενώ οι θεολόγοι είναι δύο ή τρεις, πως είναι. Τρεις. Αμέσως. Πες ποιο είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Άγιος ο Θεολόγος του Ευαγγελίου. Του Ευαγγελίου, ο Γρηγόριος. Και ο Άγιος και ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Νέος Θεολόγος. Μάλιστα. Τρεις είναι οι θεολόγοι. Αυτοί οι αδελφέ κάνανε πτήση. Αδιανόητο για μας, ε. Κάνανε πτήση. Μπήκανε στα άδυτα που είναι η Αγία Τριάς. Ναι, ο Απόστολος Παύλος ήταν θεολόγος, ήτανε. Ναι. Ήταν θεολόγος. Αφού λέει από την υπερβολή, υπερβολή των αποκαλύψεων, ο ίδιος αισθάνεται ότι ήταν τόσο μικρός ώστε δεν άντεξε. Υπερβολή αποκαλύψεων δέχτηκε ο Απόστολος Παύλος. Έτσι και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής το ίδιο. Και εμείς βεβαίως ακολουθούμε αυτούς, τους αγιασμένους στο μυαλό. Και όχι απλώς αυτή τη στιγμή, αλλά σύμπως στο μυαλό μας, για να μην σκοντάφτουμε στη ζωή μας σαν παράδειγμα. Και πάλι θα πω κάτι,
ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει τον Άγιο τον τιμάς όταν τον μιμήσεις στη ζωή του. Όταν έχεις συνείδηση σαν τη συνείδηση του Αγίου. Έχω λοιπόν μπροστά μου εδώ τις προφητείες του Αγίου Κοσμάτου του Αιτωλού, τις οποίες θα διαβάσω και μόνο θα διαβάσω και θα αναγνώσω τις ερμηνείες των προφητιών μερικών, μία-δύο πόσες είναι, το πολύ είναι τρεις, γιατί είναι 150 περίπου προφητείες, από αυτές τις προφητείες που αναφέρονται στα σημερινά γεγονότα. Θα έρθει καιρός που θα φέρει γύρες ο διάβολος με το κολοκύθι του. Εδώ η Αγία Ηγουμένη του μοναστηριού κάτω στο Αιτωλό Ακαρνανίας λέγει τα εξής, αναφέρει ένα σχόλιο παρμένο από έναν επιστήμονα, το διαβάζω όπως μπορώ, John Mai είναι εκείνος που σχολιάζει και λέει το εξής, πυρηνικό υλικό συνεχώς σε κίνηση πάνω στον πλανήτη μας. Αποθηκεύεται σε σπηλιές, στα έγκατα της γης και καταποντίζεται σε τάφρους, είναι χαντάκια βαθιά, τάφρος είναι το χαντάκι, το βαθύ, τάφρους, στους βυθούς των ωκεανών, πάνω από τα κεφάλια μας, πυρηνοκίνητοι δορυφόροι αποτυπώνουν λεπτομερείς εικόνες πυροκινήτων πολεμικών στόλων. Την ώρα που εμείς κοιμόμαστε, ραντάρ ερευνούν τον ορίζοντα για τη θερμική υπογραφή επερχομένων πυράβλων. Αυτό είναι ένα σχόλιο του επιστήμονα που αναφέραμε προηγουμένως. Οι δορυφόροι απασχόλησαν το προφητικό νου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Όταν, ας προσέξουμε λίγο, θα είναι λίγο δύσκολα αυτά που θα διαβάσουμε, οι ηγουμένοι, από ό,τι έχω δει μέσα στο τούτο το βιβλίο, και η ίδια έχει αναλώσει χρόνια για να το γράψει, αλλά κι άλλους έχει υποβάλει στον κόπο να της δώσουν το υλικό, ακόμα και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης το δικό μας, έχει στείλει και έχει ζητήσει υλικό για να το γράψει. Τα αναφέρει μέσα εδώ. Λοιπόν, όταν παρατηρούμε τον νυχτερινό ουρανό με γυμνό μάτι, μπορούμε να δούμε γύρω στα 3.000 αστέρια που βρίσκονται αρκετές δεκάδες έτη φωτός από τη γη. Αυτό το έχετε γνώσει, σημαίνει έτος φωτός. Για όταν, ας πούμε ότι ανάβουμε το φως τσαφ, για να κατέβει στη γη από πάνω μέχρι κάτω χρειάζεται 300.000 χιλιόμετρα. Είναι ένα έτος φωτός. 300.000 χιλιόμετρα είναι από πάνω μέχρι εδώ το φως. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν αρκετές δεκάδες έτη φωτός εδώ από τη, για να στη γη. Όμως
μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της ακτινοβολίας που εκπέμπουν τα ουράνια σώματα βρίσκεται σε οπτικά μήκη κύματος. Ένα πολύ μικρό ποσοστό ακτινοβολίας. Δηλαδή τα άστρα εκπέμπουν φως. Ένα πολύ μικρό ποσοστό το μάτι μας φιάνει. Ένα, αυτό δεν το καταλαβαίνω και εγώ, λέει ένα φωτόνιο ακτίνων γάμα περιέχει ενέργεια 1.000.000 φορές μεγαλύτερη από ένα φωτόνιο οπτικών μήκος κύματος. Αυτό αγνοώ τι ακριβώς είναι, η φυσική το γνωρίζουν. Αλλά το μας, τα παρακάτω μας ενδιαφέρουν. Ευτυχώς που την ενέργεια των ακτίνων απορροφάει η ατμόσφαιρα. Δεν έρχονται όπως είναι οι ακτίνες του ηλίου, μπαμ και κάτω, απορροφάει και η ατμόσφαιρα, λέει. Αλλιώς δεν θα ζούσαμε. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Σχόλιο εδώ, παρατήρηση της γερόντισσας μετά από αυτό που αναφέραμε. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Πάντα εν σοφία επί σας. Η μελέτη των ακτίνων γάμα απαιτεί τη χρήση των δορυφόρων. Άμα δεν υπάρχουν αυτό το είδος των ακτίνων, τι ονομάζουν γάμα. Χάρη σε αυτές που έτσι, χάρη σε αυτές τις ακτίνες, μπορούν και έρχονται γύρω-γύρω οι δορυφόροι. Στις 17 Οκτωβρίου 2002 ετοξεύθηκε στο διάστημα ο Ίντεργαλ από το Κοσμοδρόμιο της Δημοκρατίας του Καζακστάν, πρώτος δορυφόρος. Για διάφορα φαινόμενα που έχουν σχέση με τις ακτίνες γάμα, που δημιουργούν αναπάντητα ερωτήματα, θα προσπαθήσει να απαντήσει ο δορυφόρος που εκτοξεύτηκε, του Ίντεργαλ. Τα πρώτα αποτελέσματα από τις παρατηρήσεις του αναμένονται σε μερικούς μήνες. Το ξέφτηκε αυτό, έχουν πάρει αυτοί τα αποτελέσματα, μας τα γράφει εδώ η γερόντισσα. Ασφαλώς δεν είναι ο πρώτος δορυφόρος που έστειλε η γη στο διάστημα. Πλήθος δορυφόρων εστάλησαν με τους πυράβλους και τοποθετήκαν σε τροχιά γύρω από τη γη, τους οποίους βλέπουμε να ταξιδεύουν στον ουρανό. Οι πρώτες προσπάθειες για εκτόξευση τεχνητού δορυφόρου έγιναν αμέσως μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μόλις τελείωσε ο Δεύτερος Παγκοσμίος Πόλεμος, γύρω στο 800 και κάτι, 1900 κάτι έγινε, 1912-13 εκεί έγινε. Έγινε πρώτες προσπάθειες να πετάξει ο δορυφόρος ο πρώτος. Ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος της γης εκτοξεύθηκε υπό των Σοβιετικών επιστημόνων στις 4 Οκτωβρίου 1957. Ήταν ο Σπούντικ 1, πώς το θυμόμαστε. Ήταν εφοδιασμένος με δύο πομπούς ασυρμάτων προς μετάδοση πληροφοριών στους επιστήμονες που τον έστειλαν, τον δορυφόρο. Μαζί με τον δορυφόρο εκείνο στο διάστημα, και το τελευταίο τμήμα του πυράβλου, με συγχωρείτε, μαζί με τον δορυφόρο, εκκινήτως στο διάστημα, και το τελευταίο τμήμα του πυράβλου, καθώς και ο προστατευτικός κόνος, ο οποίος σκέπαζε τον δορυφόρο κατά την εκτόξευση, εκκινήτως στο διάστημα. Όλα ενωμένα, δορυφόρος και κόνος του πυράβλου, έφτασαν στο καθορισμένο ύψος, άρχισαν να κινούνται προς την επιφάνεια της γης, χωρίστηκαν τα τρία μέρη τους και εμφανίστηκαν ως τρία σώματα αυτοτελώς κινούμενα. Ο δορυφόρος ένα, ο κόνος δύο και κάποιο άλλο κομμάτι χωριστήκαν στο διάστημα και φαινόταν σαν τρία άστρα. Στις 3 Νοεμβρίου το ξέφθηκε ο Σπούντικ 2.
μαζί με ένα σκύλο. Ως πειρματόζω ενό θαλάμου ειδικό κατασκευασμένο, ώστε να ληφθούν πληροφορίες για τη ζωή του ζώου. Το όνομα Λάικα, το έχουμε υπόψη μας. Στις 31 Ιανουαρίου 1958, ξέρετε και τρίτος ήταν και τον αδερφό της Γης, ο Explorer από τους Αμερικάνους. Εκτοξεύτηκε με τον πύραυλο Zeus Γάμα, ακολούθησε ο Explorer 2, Explorer 3 από τους ίδιους Αμερικάνους. Ύστερα ο Sputnik 3 από τους Ρώσους. Ένα εκ των πολλών επιστημονικών οργάνων και συσκευών που έφερε ο τελευταίος, ονομάστηκε αυτόματο, ο τελευταίος Sputnik 3 των Αμερικάνων, αυτόματος, μάλλον το Ρώσο πρέπει να είναι, του Ρώσου, έτσι λέει εδώ, ναι. Αυτόματο Ινστιτούτο, μάζευε γνώσεις. Αυτόματο. Έβλεπε, έπαιρνε. Αποτελεί λαμπρό επίτευγμα σοβιετικής επιστήμης. Η ζωή του προβλεπόταν μακρότερα από τους προηγούμενους. Δηλαδή, ο σαν δορυφόρος θα άντεχε περισσότερο από τους δύο προηγούμενους που στείλανε. Έκτοτε, στάλησαν στο διάστημα πλήθος δορυφόρων. Οι δορυφόροι με τα επιστημονικά όργανα που φέρουν δίδουν στους επιστήμονες πληροφορίες για την εξέλιξη της επιστήμης. Συνδέονται και οδηγούνται μέσω προγραμμάτων υπολογιστών. Από κάτω ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προγραμματισμένος, αυτός κανονίζει την τροχιά, κανονίζει τι θα πάρει, τα πάντα όλα. Ηλεκτρονικός υπολογιστής από κάτω. Με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές λοιπόν ρυθμίζεται η ζωή ενός δορυφόρου και η κίνησή του. Γιατί αναφέραμε εκείνο, φαντάζομαι να καταλάβατε, να καταλάβαμε όλα αυτά, ότι είναι, θα έρθει καιρός που ο διάβολος θα φέρει γύρες με το κολοκύθι του. Θα έχετε γύρω γύρω από τον ουρανό. Το λέει διάβολο, το εξηγεί παρακάτω η Ρόντσα, γιατί ο διάβολος και όχι η επιστήμη, η καθαρή που βοηθάει τον άνθρωπο. Το λέει παρακάτω ο διάβολος, θα το δούμε. Η κινητή τηλεφωνία κινείται με πρόγραμμα μέσω δορυφόρων. Το ίδιο και οι τηλεοράσεις και το τηλέφωνο-τηλεόραση παίρνουμε πληροφορίες για τα νέα όλου του κόσμου μέσω δορυφόρου. Το 1972 οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν τον Landsat 1, τον πρώτο δορυφόρο που είχε σκοπό να φωτογραφίσει τη γήινη επιφάνεια σε μεγάλη κλίμακα, χάρη στην οποία θα ήταν δυνατή η μελέτη των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Γης. Βλέπετε από ψηλά κατασκοπία που υπάρχουν χώροι να αντλήσουν πόρους για χρήμα. Ο δορυφόρος έδωσε μια γενική επισκόπηση των γεωλογικών δεδομένων που έθεσε στις πιο μικρές λεπτομέρειες από ψηλά, όχι από χαμηλά. Έδωσε στοιχεία για τη φυσιολογική και μη φυσιολογική ανάπτυξη των φυτών για τις ασθένειές τους και άλλα. Παρά τα αυτά, ο Άγιος Κοσμάς προφήτευσε πως η εφεύρεση αυτή θα υποκινείται από τον διάβολο. Ο διάβολος και οι κολοκύθες του. Όχι μόνο γιατί αυξήθηκε δι' αυτής η έπαρση του ανθρώπου, όχι γιατί η εφεύρεση των δορυφόρων έδωσε τον άνθρωπο τον εγωισμό, το μεγάλο έπαρση του ανθρώπου, λέει. Εμείς είμαστε, λέει, Αμερική, εμείς είμαστε, λέει, η Ρωσία. Και ούτω καθεξής. Αλλά και γιατί δεν θα χρησιμοποιείται μόνο ως μέσον επιστημονικής έρευνας και ωφέλειας,
αλλά κυρίως θα αποτελέσει μέσο, κυρίως θα αποτελέσει αυτή η ανακάλυψη, αυτή η εφεύρεση, μέσο καταστροφής. Όπλο πολέμου που θα διευκολύνει την εξόδωση των ανθρώπων. Πιο καλό δεν κατόρθωσε ο διάβολος να το χρησιμοποιήσει ως κακό. Γερόντισα τι κάθε νουνεχής άνθρωπος, λέει ανακάλυψη είναι, εφεύρεση είναι, καλό κάνει, οποιαδήποτε. Αλλά ο διάβολος κατορθώνει να το χρησιμοποιεί και για το κακό των ανθρώπων. Στα χέρια εκείνων που εργάζονται την καταστροφή. Στα χέρια εκείνων που κάνουν τους πολέμους. Το ενδιαφέρον για τον δορυφόρο στράφηκε στη χρησιμοποίησή του για πολεμικούς σκοπούς. Και έτσι έγινε ο δορυφόρος ο φοβερότερος εχθρός του ανθρώπου. Συγκεντρώνει πληροφορίες από την κατάσταση και την κίνηση του εχθρού. Τα στρατεύματα συγκεντρώνει κάθε είδους στοιχεία για τα πολεμοφόδια του, για τα στρατεύματά του. Παίρνει φωτογραφίες του εδάφους, τους κρυψώνες του, τις σπηλές του, τα αεροδρόμια του, επισημαίνει τα πλοία του, τα υποβρύχια, τα αεροπλάνα του. Καμιά του ενέργεια δεν μένει μυστική. Τίποτε κρυφό. Έτσι ο δορυφόρος είναι μεσίτης του πολέμου. Παρασκευαστής του πολέμου. Αφού έγινε πρώτα ο καταδότης, ο ρουφιάνος. Είναι και κουτσομπόλης. Μπορεί να μαζέψει στοιχεία για τον κάθε άνθρωπο. Για τον κάθε άνθρωπο. Για κάθε γειτονιά, για κάθε πόρτα, κάθε σπιτιού. Τούτο σημαίνει φακέλωμα. Αυτά έβλεπε ως διαβολοκίνητες καταστάσεις ο Άγιος. Τα έβλεπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Συνέλαβε μια τρομακτική πραγματικότητα που δεν μπορούμε να συλλάβουμε καλά-καλά ακόμα ούτε εμείς που ζούμε αμέριμνοι εν μέσω δορυφόρων. Εδώ μας θυμίζει τον Ιωνά που κοιμότανε στο βάθος του καραβιού, ροχάλιζε και ο κόζα από πάνω και εγώ ήταν και το πλοίο θα καταβαδιζότανε του Ιωνά. Λοιπόν και εμείς ακούμε δορυφόρους κάνουμε και λοιπά, τον ύπνο του Ιωνά κάνουμε. Το λέω αυτό, γιατί και εγώ δεν είχα ανησυχία καμία. Μετά από αυτά βλέπω ότι πρέπει να ανησυχώ ακόμα περισσότερο για τον κόσμο που ζει στη γη επάνω. Προσευχόμαστε μόνο για τον εαυτούλη μας, γι' αυτό το λέω και το πράγμα, μόνο για τον εαυτούλη μας. Συγχωρέστε με, δάσκαλός σας δεν είμαι. Ο Άγιος Κοσμάς και σε μια άλλη προφητεία του μιλάει για κολοκύθια του διαβόλου. Θα έρθει καιρός που θα τελείωσε αυτή η προφητεία τώρα, έτσι. Θα έρθει καιρός που θα πέσει μεγάλη δίψα, το έχουμε πει και άλλη φορά και το πράγμα, και ο διάβολος θα γυρίζει στους λάκους με τα κολοκύθια του γεμάτα νερό. Θα δίνει μόνο στους δικούς του. Κάναμε κάποιο σχόλιο άλλο, το νομίζω. Και εκεί είδαμε ότι αναφέρεται ο Άγιος στην εποχή του Αντιχρίστου που θα είναι μολυσμένα τα νερά, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, της γης θα είναι μολυσμένα τα νερά, δεν θα μπορούμε να τα πιούμε και ο διάβολος θα έχει μαζέψει νερά μόνο και θα λέει προσκύνησέ με να σου δώσω νερό. Το κατακούστηκε το πράγμα, το λέει εδώ μέσα. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό ότι στις δύο προφητείες, σε αυτή που είπαμε για το νερό τώρα και στους δορυφόρους, μιλάει για κολοκύθια του διαβόλου
και το νερό με τις κολοκύθες το δίνει και οι δορυφόροι κολοκύθες δηλαδή. Δεν αναφέρονται όμως ακριβώς στην ίδια περίπτωση. Η συγκαίρια των προφητιών πιστεύω πως είναι μόνο στην κακία του διαβόλου. Στη μια περίπτωση αφήνοντας στους ανθρώπους που δεν είναι δικοί του να καθούν από τη δίψα και στην άλλη βάζοντας τους ανθρώπους να πολεμάνε και να σκοτώνονται. Και στις δύο περιπτώσεις θα προσπαθεί να ξολοθρεύσει τον άνθρωπο με πόλεμο και με δίψα. Να τα ακούμε να έχουμε το μυαλό μας. Με πόλεμο και με δίψα. Το όργανο του όμως για το Θεό είναι ένα κολοκύθι. Το όργανο του διαβόλου και οι δορυφόροι και οι κολοκύθες με το νερό είναι ένα κολοκύθι. Αν το καταφέρετε το νόημα. Ένα τέγνασμα ευτελές τυποτένιο, το οποίο θα καταργήσει ο Θεός με τη δεύτερη παρουσία του, καταλύοντας όχι μόνο τα κολοκύθια του διαβόλου, αλλά και όλο το κράτος του διαβόλου. Αυτές είναι οι δύο προφητείες για τους δορυφόρους και για τη δίψα που θα έρθει στην εποχή του Αντιχρίστου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που βλέπουμε να οργιάζει σε εισαγωγικά μέσα στην εποχή μας. Οργιάζει. Θα έρθει καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο, θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα. Είναι φανερό πως πρόκειται για την ίδια προφητεία που είναι ολοκληρωμένη. Μερικοί θέλησαν να βρουν στην προφητεία αυτή σαν επαλήθευσή της τις ανίκανες κυβερνήσεις. Μερικοί είπαν στο παρελθόν ότι άλλα και μπάλαλα είναι αυτοί που ανεβαίνουν και κυβερνάνε και είναι ανίκανοι εντελώς να κυβερνήσουν. Μοιάζουν με... Δεν ξέρω τι τους γίνεται. Ναι, τι τους γίνεται. Είναι άλλοι κυβερνάνε στην ουσία. Έχει ιστορία και αυτοκράτορες τέτοιους και κυβερνήτες τέτοιους. Λοιπόν, θεωρώ όμως σωστότερη την ερμηνεία εκείνων που την αποδίδουν άλλα και μπάλαλα, ίσον ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Άμα δεν τον ενοχλήσεις είναι άλλαλο. Και που τον οκλείς, άλλο είναι, αλλά όμως διευθύνουν αυτά σήμερα. Αυτά είναι που τον κόσμο τον διευθύνουν. Να το δούμε. Λοιπόν, σήμερα τη ζωή μας ολόκληρη την κατευθύνουν τα κοπιούντερς. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο πολύπλοκα. Έχουν αντικαταστήσει το μυαλό μας. Ή τα μυαλά μας. Και τα παιδιά ακόμα στο σχολείο έχουν ένα κομπιουτεράκι που λειτουργεί αντί για το μυαλό τους. Σταματούν να μαθαίνουν να κάνουν λογαριασμούς ή δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό, αφού χωρίς λάθη θα τους δώσει το μαθηματικό αποτέλεσμα το κομπιούτερ. Τα κουμπάκια και αλάθη το αποτέλεσμα. Όλη η ζωή μας αναπνέει κομπιούτερ. Ένας νέος για να εργαστεί απαραίτητα πρέπει να γνωρίζει κομπιούτερ. Είδα χρυσοκέντητα και ντυμένα με κομπιούτερ και τα θαύμασα. Χρυσοκέντητα λέει. Πληροφορήθηκα για αγιογραφία με κομπιούτερ. Δηλαδή ένας που ήθελε γεωγράφος πήρε, άνοιξε το κομπιούτερ και πληροφορήθηκε από εκεί μέσα. Που είναι αδύνατον κανείς να υποψιαστεί πως δεν βγήκε από χρωστήρα γεωγράφου. Λέει, πληροφορήθηκα από το κομπιούτερ. Και μετά που έκανε τη γεωγραφία, λέει ο άλλος, χαίρε γεωγράφου την έκανε. Και όμως αγοράζουμε γεωγραφία σήμερα που είναι από κομπιούτερ.
από την κουζίνα μας που ετοιμάζει το φαγητό μας στην ώρα που ορίζουμε μέχρι την οποιαδήποτε επιστημονική εξυπηρέτησή μας πιέζουμε κουμπιά, πληκτρολογούμε αριθμούς και έχουμε ό,τι θέλουμε από το φαγητό μέχρι τα στοιχεία που ζητάμε να βρούμε, τα στοιχεία που ζητάμε να βρούμε στις βιβλιοθήκες. Έχουμε μέσα στα κομπιούντερ όλη τη γνώση του κόσμου. Όλη τη γνώση του κόσμου. Πίσω από αυτά υπάρχει ο υπολογιστής, ο οποίος θα έχει υπολογίσει όλα με ακρίβεια για να μας απαντήσει με όσα του ζητάμε. Από ηλεκτρονικά ρολόγια μέχρι κατευθυνόμενους πυράβλους ενεργούν υπολογιστές. Από την πιο ωφέλιμη ως την πιο καταστροφική χρήση. Με υπολογιστές γίνεται η εκτόξευση πυράβλων. Παραδείγματος χάρη, η διαστημική τεχνολογία, ο Λούνα 20, μη επανδρομένος έφτασε στη Σελήνη. Εκτέλεσε ομαλή προσεδάφιση, πήρε δείγμα εδάφους και το έφερε στη γη. Με το κομπιούτερ από κάτω, τον υπολογιστή. Γίνεται χρήση μη επανδρομένων αεροπλάνων με εκρηκτική ύλη. Πετάνε από εδώ αεροπλάνο χωρίς πιλότο, μη επανδρομένων, με εκρηκτική ύλη. Τα Β1, αναφέρει τη μάρκα τους, από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ακόμα έγινε χρήση κατευθυνωμένων βλημάτων. Η καταστροφική ενέργεια του υπολογιστή είναι τρομακτική. Η καταστροφική ενέργεια για τη χρήση της ατομικής ενέργειας. Το προσέχετε αυτό που το καταλαβαίνετε αυτό όλοι. Δηλαδή εκείνος που δουλεύει στο κομπιούτερ, σε μια τράπεζα, σε αυτό, δέχεται ακτινοβολία, αυτό λέει, που είναι, το διαβάζω, η καταστροφική ενέργεια του υπολογιστή είναι τρομακτική για τη χρήση της ατομικής ενέργειας. Δουλεύεις στο κομπιούτερ, αλλά εισπράττεις συμφορά στην υγεία σου για ένα ακόμα, για ένα πυρηνικό πόλεμο είναι καταστροφικά. Τώρα συζητείτε. Η ηλεκτρομαγνητική βόμβα δια της οποίας θα διακόπτεται το ηλεκτρικό ρεύμα μιας εχθρικής χώρας για να, όταν ο εχθρός θα είναι καλή επίθεση με ηλεκτρομαγνητική βόμβα θα σβήνει τον ηλεκτρισμό του αντιπάλου εχθρού. Έχει δυνατότητα με αυτή τη βόμβα ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει με αντικαταστροφή των εχθρικών όπλων των πολεμούντων τη χώρα αυτή. Πίσω από αυτά όλα υπάρχουν υπολογιστές. Το διαδίκτυο, κοινώς ίντερνετ που το ονομάζουμε, είναι φοβερός υπολογιστής, ο οποίος περικλεί όποια πληροφορία χρειαζόμαστε για να μας δώσει, εάν έχει ενημερωθεί. Από τα πιο άγια θέματα θρησκευτικής ενημέρωσης μέχρι τα πιο αισχρά. Τα έχει όλα μέσα. Υπάρχει η πληροφορία ότι γίνεται προσπάθεια. Υπάρχει πληροφορία ότι γίνεται προσπάθεια να κινηθεί υπολογιστής, προσέξτε το αυτό, όχι με τα δάχτυλα, με τη σκέψη. Να μην χρειάζεται να κουνιώνται τα δάχτυλα. Να εξυπηρετεί ανάπηρους επιστήμονες που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών της τηλεοράσεως η περίπτωση ενός φοιτητή που ένα κατηχήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα χέρια του. Ότι τον ασκούν πειραματικά αυτό που είχε στα χέρια του, να κινήσει δια της σκέψεως του τον υπολογιστή δια των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων του εγκεφάλου. Έχει ο εγκέφαλος ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Με αυτά να κινήσει
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να μπορεί να παίρνει γνώσεις ο ανάπηρος. Βάζουν πάνω στο μέτωπο ηλεκτρόδια, συνδεδεμένα με τον υπολογιστή, και προσπαθεί ο ενδιαφερόμενος, δια της σκέψεώς του, να κινήσει τις σελίδες που τον ενδιαφέρουν μέσα από τον υπολογιστή. Αλλά αυτό χρειάζεται επίπονη άσκηση. Επίσης, τελευταία πάλι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών γίνεται προσπάθεια εξυπηρετήσεως τυφλών επιστημόνων με την τοποθέτηση της σελίδας που ενδιαφέρει τον τυφλό επιστήμονα στον υπολογιστή με ειδικό πρόγραμμα για να μπορεί να την ακούει τη σελίδα. Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής σχεδιάστηκε το 1946 από τους ερευνητές, αναφέρει τα ονόματά τους, δεν γνωρίζω αγγλικά να τα διαβάσω, 2-3 επιστήμονες αναφέρει εδώ, το 1946 σχεδίασαν τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αμερικανοί, δεν ξέρω τι είναι αυτή εδώ πέρα. Ζύγιζε 30 τόνους. 30 τόνους. Και καταλάβαν έκταση 14 τετραγωνικά μέτρα. Τότε. Απαιτούσε τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Το 1951 οι ίδιοι ερευνητές σχεδίασαν άλλο υπολογιστή, τον ΙΝΑΚ, που είναι ο πρώτος που πέρασε σε μαζική παραγωγή και όχι προσωπική χρήση. Το 1971 παρήχθη ο πρώτος υπολογιστής τσέπης. Υπολογιστής τσέπης. Πίσω από τις ευρές αυτές κρύβεται ο θαυμάσιος, πίσω από αυτές τις ευρές, σε επαναλαμβάνω, κρύβεται ο θαυμάσιος εφευρετικός ανθρώπινος νους που κατασκεύασε δορυφόρους, που είναι έργο του αηδίου και περισσίου τριαδικού νους. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέει? Δηλαδή νους ανθρώπινος έδωσε, τον έδωσε ο τριαδικός Θεός, τον φώτισε και φτιάχνει τα πράγματα, αλλά για το καλό το ανθρώπου. Προηγουμένως είπε ότι πιο καλό, ποια εφεύρεση καλή, δεν καθόρισε τι κάνει εις βάρος του ανθρώπου ο διάβολος. Καθηγητά, έχω μια απορία πάνω σε αυτό. Ε? Έχω μια απορία πάνω σε αυτό που λέτε, για τον τριαδικό Θεό. Ναι. Έχει απαντηθεί το ερώτημα γιατί η Αγία Τριάς ο Ύψιστος έχει επιτρέψει μόνο σε λίγους ανθρώπους να φωτιστούν και να γίνουν διάνοιες, και γιατί αυτό δεν το μοίρασε σε όλη την ανθρωπότητα, αλλά μόνο σε 5-6-10 μυαλά, ας πούμε, που έφτιαξαν αυτούς τους δορυφόρους. Έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Γιατί? Μπορεί να δώσω μια απάντηση σύντομη τα αδέρφια εδώ πέρα. Για σκεφτείτε το παιδί. Μα μπορεί έχει απαντήσει ότι πραγματικά ο Θεός το ένα τον έκανε αλουμινά, το ένα τον έκανε γυψαδόρο, τον έκανε τον αρά, τον... δηλαδή μέρα σε όλους, γιατί άμα χάνα όλοι αυτοί, δεν θα γίνονταν τίποτα πάλι. Θα κατεστρέψει το γιατροπότη. Θα κατεστρέψει το γιατροπότη. Όχι. Ήσαν όλοι οι διάνοιες. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι διάνοιοι. Και όλοι οι Άγιοι Πατέρες δεν έχουν την ίδια φώτιση ανάλογα με την πίστη τους. Ναι. Αυτό εντάξει, το πιστεύω. Λοιπόν. Τα πάντα είναι σοφία η ποιήση, τώρα εμείς την κατασκευή. Ναι. Ερώτημα, για ας να τελειώσουμε εδώ που τελειώνει. Στο νου, μήπως μας δώσει απάντηση παρακάτω. Στο νου όμως του ανθρώπου έγινε εκτροπή εκ του αγαθού στο κακό. Mm. Και αντί να χρησιμοποιήσει τη γνώση για το καλό της ανθρωπότητας, κάνει αφίπλευρη δυο πλευρές, δηλαδή χρήση της, και εφευρίσκει τις τεράστιες δυνατότητες καταστροφής, όπως και στην περίπτωση πυρηνικής ενέργειας. Χρησιμοποιούμε το κομπιούτερ βέβαια για όλες τις ευκολίες μας, αλλά η μια πλευρά, η άλλη πλευρά
για την καταστροφή μας. Αφίπλευρη. Όσο κι αν ηλεκτρονικοί υπολογιστές εισχώρησαν στη ζωή μας σαν εξυπηρέτηση, άνεση, βοήθεια κλπ. Άλλο τόσο εισχώρησαν και σαν κατευθυνόμενο κακό, κατευθυνόμενα βλήματα κλπ. Ψυχρή, άλογη λογική, άλλα άλλα μηχανήματα, φίλοι άκαρδοι και ύπουλοι εχθροί που μπορούν να σε ρίξουν κάτω με ένα βλήμα και να περπατάς σε μέρημνος. Αυτά είναι τα άλαλα και τα μπάλαλα και είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε μαζί τους και να μας διευθύνουν. Όπως είπαμε κι αλλού, μια προφητεία κατανοείται και ερμηνεύεται όταν τη βλέπουμε να εκπληρώνεται. Γράφει η Αποκάλυψη, αλλά πολλά από αυτά δεν μπορεί να το βλέψουν και οι μεγάλοι άγιοι που περάσανε. Ίσως να τα αποκάλυψε ο Θεός και την Άγιοι, αλλά εμείς δεν κατανοούμε τώρα. Πρέπει να δούμε ότι γίνεται και μετά να το πούμε. Να αυτό είναι. Όπως είπαμε κι αλλού, με το ποτέ έχουμε για πράγμα, ποια άλλα χωρίς μιλιά, χωρίς ήχο, κατευθύνουν τον κόσμο όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές διαρκώς εξελίσσονται. Ο Bill Gates, προϊστάμενος σχεδιαστής, εδώ λέει, των υπολογιστών, είπε θα χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπως χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό όταν ανάβουμε το φως. Ο ίδιος υποστηρίζει θα περικυκλωθούμε από ηλεκτρονικούς υπολογιστές έως το 2010. Ναι, θα περικυκλωθούμε. Έως το 2010 θα είμαστε όλη η ανθρωπότητα περικυκλωμένη από υπολογιστές. Μα δεν το γνωρίζουμε και όμως είναι πραγματικότητα. Εδώ καταχωρώ μερικές παραγράφους από την έκδοση «Ο κόσμος του 2003» σχετικά με τους υπολογιστές για να δούμε πόσο δίκιο είχε ο Άγιος Κοσμάς ότι αυτοί οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι τα άλαλα και τα μπάλαλα. Πιθανώς παίζει με τη λέξη περιφρονητικά ο Άγιος Κοσμάς και λέει άλαλα και μπάλαλα. Πιθανώς να παίζει και με τις λέξεις άλαλα και μπάλαλα και όπως είναι αυτή η πραγματικότητα. Θα διευθύνουν ίσον κυβερνούν τον κόσμο τα άλλα και τα παράλλα. Αυτή είναι η ερμηνεία. Πρόκειται όχι μόνο για τη σημερινή χρήση του υπολογιστή, αλλά και για την εξέλιξή του στο μέλλον. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ερευνών, το 2010 παραδόθηκαν από την Παγκόσμια Βιομηχανία Πληροφορικής 1 δισεκατομμύριο ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Τα ακούμε. Ενώ την επόμενη εξαετία αναμένεται να κατασκευαστεί ένα άλλο 1 δισεκατομμύριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το 1 δισεκατομμύριο ήταν σχεδόν στο σύνολό του παραδοσιακοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιτραπέζι και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αυτή η δεύτερη γενιά όμως θα είναι εντελώς διαφορετική. Θα περιλαμβάνει βελτιώσεις σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν σήμερα οι χρήστες να διαθέτουν οι υπολογιστές τους. Έτσι θα υπάρχουν σε μέγεθος σημειωματαρίου, σαν πώς είναι σημειωματάριο, μικρό σημειωματάριο που γράφουμε, ψυχαγωγικοί που θα παίζουν μουσική και ταινίες στην τηλεόραση του καθιστικού, αλλά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης, χάρη στους οποίους οι χρήστες θα είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο και θα μπορούν να ενημερώνονται όπου και αν βρίσκονται. Και συνεχίζει πιο κάτω. Αυτό το σενάριο έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως ήταν πριν λίγα χρόνια,
την προ-ίντερνετ εποχή, όταν ήταν μια κατεξοχή, παθητική συσκευή, που καθόταν ήσυχα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, παθητική συσκευή, καθόταν ήσυχα σε μια γωνία του γραφείου ή του καθιστικού μας. Τότε χρησιμοποιούσαμε τον υπολογιστή μας σχεδόν αποκλειστικά για να γράφουμε γράμματα και έγγραφα, να παίζουμε παιχνίδια ή το πολύ να κρατάμε τα λογιστικά της οικογένειας. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως εργαλεία επικοινωνίας ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής. Με εξαίρεση ελάχιστα πρωτόγωνα δίκτυα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων, δεν είχαν αποκτήσει ακόμα ζωτική σημασία στη ζωή μας. Βρισκόμαστε όμως πλέον στην αρχή μιας πραγματικά ψηφιακής δεκαετίας, στην οποία η νομοσύνη των υπολογιστών αποκτά ευρεία χρήση, μετατρέποντας τις παθητικές συσκευές σε σημαντικά απαραίτητα εργαλεία της καθημερινής ζωής μας. Πολλές από τις βασικές τεχνολογίες πληροφορικής συνεχίζουν να προχωρούν με ρυθμούς που ταιριάζουν ή ακόμα ξεπερνούν το πασίγνωστο νόμο του Μουρ. Αυτό δεν το γνωρίζω τι είναι. Όσο εξελίσσεται, όσο εξελίσσεται, λιώνω, εξελίσσεται, Μουρ είπα. Μουρ. Όσο εξελίσσεται η εφεύρεση των υπολογιστών και όσο κατευθύνουν τη ζωή μας πλέον και τον κόσμο, τόσο περισσότερο κατανοούμε την προφητεία αυτή. Ποια προφητεία? Ότι θα έρθει η εποχή που θα κυβερνάνε τον κόσμο τα άλλα και τα μπάλαλα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Έχουμε. Τα αδέρφια λέγουν, πόσο όχι εδώ και... Α, είναι μικρή, διαβάσω. Είναι λίγο. Κάποιες ακόμα προφητείες για εφευρέσεις. Βέβαια, βλέποντας την προφητική διείσδυση του Αγίου Κοσμά στο μέλλον, δεν είναι καθόλου παράξενο να έχει προφητεύσει, παραδείγματος χάρη, και την τηλεόραση. Ίσως το έχουμε ξαναπεί, αλλά νομίζω εδώ. Λοιπόν, μάλλον παράξενο θα είναι να μην έχει προφητεύσει για αυτή που έχει κάνει τόσο κακό η τηλεόραση σε όλο τον κόσμο. Την προφητεία αυτή την αναφέρουμε και είναι η εξής. Θα έρθει καιρός που ο διάβολος θα μπει μέσα σε ένα κουτί και θα φωνάζει και τα κέρατά του θα είναι στα κεραμίδια. Και ακόμη θα βλέπει ο ένας τον άλλον και θα μιλάει, ενώ η απόσταση θα είναι μακριά, αμέτρητη, αλλά θα μιλούν σαν ένα από κοντά. Και ακόμη, σχετικά με τα ίδια, και δεν το καταλάβετε, θα έρθει καιρός που θα ακούνε τους πεθαμένους να μιλάνε και θα τους βλέπουν κιόλας. Νομίζω αυτό δεν χρειάζεται. Τότε που τα έλεγε δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Εμείς τώρα που τα ζούμε τα καταλαβαίνουμε. Βλέπεις αυτούς που είναι φύγει πριν 100-200 χρόνια και τους τηλεόραση μέσα σπίτι σου μέσα. Τα βίντεο τώρα. Ε? Τα βίντεο τώρα. Ναι. Μάλλον. Τότε ο Άγιος έλεγε ρε, τι μας λέει. Και όμως αυτά που λέει είναι όλο πραγματικότητες. Μακάρι να υπήρχε τότε ένα μαγνητόφωνο που να είχε απαθανατήσει τη φωνή του Αγίου Κοσμά. Σαν να λέει ότι είναι ευλογία άμα είναι για καλό. Έτσι δεν είναι. Και όλα τα καλά είναι ευλογία είναι. Όσο μεγαλύτερα είναι στο Κύριε. Έτσι είπε η γερόντισσα. Η προφητεία, η σχετική με τη τηλεόραση, είναι πολύ γνωστή και διαδεδομένη ως προφητεία του Αγίου Κοσμά. Την έχω ακούσει από πλήθος προσκυνητών
πασίγνωστη, δεν γνωρίζω πόσο κυκλοφορούσε και αν κυκλοφορούσε και παλιά. Οι ασχολητές της ελπίζω να έχουν ελέγξει την αυθεντικότητά της. Άγιε Κοσμά, τόσα μας είπες για τον διάβολο και τα κολοκύθια του. Μήπως εσύ δεν ήξερες το κουτί του διαβόλου? Στη μηνιαία εφημερίδα ενώσεως αποστράτων αξιωματικών αεροπορίας ηχό των ενθέρων έχει αναδημοσιευθεί η εξής διαμαρτυρία για την τηλεόραση. Επαναλαμβάνω. Στη μηνιαία εφημερίδα ενώσεως αποστράτων αξιωματικών αεροπορίας που έχει η εφημερίδα όνομα ηχό των εθέρων έχει αναδημοσιευθεί η εξής διαμαρτυρία για την τηλεόραση. Τίτλος. Αυτή η διαμαρτυρία έχει το όνομα «Η κραυγή ενός πατέρα». «Η κραυγή ενός πατέρα». Ο δάσκαλος Κώστας Βραγνάς από το Βόλο έστειλε σε αθηναϊκή εφημερίδα την παρακάτω επιστολή. Πρόκειται για επιστολή κραυγή που πρέπει να ακουστεί όσο είναι ακόμη καιρός. Γράφει ο επιστολογράφος. Θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν ληστές, γκάγκστερ, κακοποιοί. Ανοίξτε την τηλεόρασή σας. Θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν μηδενιστές, απάτριδες, ζαμαφουτίστες και καλοπερασάκηδες. Βάλτε τα να παρακολουθούν τηλεόραση. Θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν τυχοδιώκτες, χαρτόμουτρα, τζογαδόροι και μυρολάτρες. Φροντίστε να βλέπουν τηλεόραση. Θέλετε τα παιδιά σας μεθαύριο που να παντρευτούν, να απατούν τους άντρες τους ή τις γυναίκες τους, να χωρίζουν και να ξαναπαντρεύονται, να ζηλεύουν στον άλλον ή να ζουν εν διαστάσει. Κάντε φίλους τα παιδιά σας της τηλεοράσεως. Κάντε τα φίλους της τηλεοράσεως. Θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν έρμεα των ενστίκτων τους και σεξουαλικά ζώα. Αφήστε τα να παρακολουθούν τηλεόραση. Θέλετε τα παιδιά σας να πάθουν γλωσσική σύγχυση. Δεν έχουμε πάθει. Μπας και ακούμε ελληνική γλώσσα έξω. Μία γλώσσα υπάρχει μόνο, το ξέρουμε όλοι μας. Μία γλώσσα, της βρωμιάς. Αυτή είναι σε κυκλοφορία. Συναντάω ένα νηψάκι μου σε ένα κατάστημα και έλεγε μπροστά μου το ένα στο άλλο αυτά που λένε συνήθως. Ρε παιδάκι μου, του λέω, μα θα με πούνε, λέει, πως μου το είπε, θα με πούνε φυτό. Καθυστερημένο. Λοιπόν, θέλετε τα παιδιά σας να πάθουν γλωσσική σύγχυση, να ξεχάσουν ότι είναι Έλληνες, να μάθουν να αισχρολογούν και να βρίζουν. Ανοίξτε διάπλατα τις τηλεοράσεις σας. Αδελφοί Έλληνες, θέλετε τα παιδιά σας να αποφύγουν όλες αυτές τις πληγές του Φαραώ. Κλείστε την τηλεόρασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να πείτε κάτι, μην σας κουράζω για την άλλη... Το πρόβλημα είναι ότι ποιο παιδί ακούει τους γονείς ή ποιος πατέρας μπορεί να εμποδίσει τα παιδιά. Όχι, εγώ εδώ είναι το πρόβλημα. Μπορεί να απαντήσετε εσείς, εγώ θα απαντήσω. Τελευταίως εγώ θα πω μια απάντηση. Εάν δεν την έχεις στο σπίτι, θα πάει στην καθετέρια. Όταν δεν έχεις τηλεόραση στο σπίτι εσύ να δεις, επόμενο είναι να μην δει και το παιδί σου. Όταν όμως εσύ έχεις και βλέπεις τηλεόραση, δεν μπορείς να του πεις μην βλέπεις τηλεόραση. Όταν εσύ καπνίζεις, δεν μπορείς να πεις του παιδιού σου μην καπνίζεις. Ακριβώς. Λοιπόν,
Άρα εμείς... Όταν εγώ γυρίζω στις 4 τα ξημερώματα, μπορώ να κάνω το παιδί μου κουμάδι γιατί γυρίζει στις 2, αφού γυρίζει στις 4. Πώς είναι δυνατόν. Λοιπόν, αλλά εμείς καταστρέψαμε τον άνθρωπο. Άρα απαντήσατε. Άρα μπορούμε. Μπορούμε. Εφόσον εμείς αλλά καταλάβουμε. Η εποχή εκτροχιάστηκε. Την εκτροχιάσαμε. Όχι. Εμείς την καταστρέψαμε την εποχή. Είπε μάνα και κλείνει το θέμα αυτό. Κάτι άλλο να πείτε πάνω σε αυτά. Είπε μάνα στον πατέρα Πορφύριο. Γέροντα, τι να πω στο παιδί μου που δεν με ακούει. Δεν θα του πεις τίποτα. Θα βάλεις τα γόνατα σου κάτω και θα πεις σώσε με Κύριε. Τέλειωσε. Από εκεί πέρα. Με προσευχή. Ναι. Άλλο τίποτα κανείς έγινε να σχολιάσει. Αυτές είναι οι 2-3 από τις προφητείες που ζούμε σήμερα. Δεν νομίζω να μην κατανοήσαμε την ερμηνεία των προφητείων. Και θέλω να πω, καταλάβατε το υλικό αυτό εδώ μέσα. Η Γερόνισσα που το έχει γράψει, το έχει αντλήσει από αλλού. Έχει αναφερθεί. Και πού δεν έχει αναφερθεί. Έχει αδερφή καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Παναγιώτη, πίσω από τον κάκο, ποιο εργοστάσιο είναι που βγάζει κομπιούτερ. Φάει το ξέρω, το γελάσω. Ναι, το πήρε τώρα μια γερμανική εταιρεία. Το σχόλιο μου είναι το εξής. Ο ανιψός μου, ο γιος του Χρήστου, το αδερφό μου, είναι τρομερός σε αυτές τις εφευρέσεις. Ναι. Του ανέθεσε στην εταιρεία το ελληνικό κράτος να φτιάξει κομπιούτερ για τα Άρτεμις να είναι κατευθυνόμενα από απόσταση. Με κομπιούτερ. Τώρα έτσι γίνεται. Κατάφερε σε 1,5 χρόνο ο ανιψός μου να το φτιάξει. Ναι. Αλλά εδώ δεν μπορούσε η τεχνολογία να το κατασκευάσει και τον στείλανε στην Κίνα. Και πήγε 20 μέρες ο ανιψός μου στην Κίνα να παρακολουθήσει εκεί αν φτιάξουν αυτό που το ζητούσε. Και το πέτυχε. Και θέλω να πω στον αδερφό εκεί ότι πραγματικά ο Θεός δεν δίνει παντού στα ότι δεν μπορούσε να έχει στο κοροπή 50-200 έναν. Αν δεν είναι ο αδερφός μου θα ήταν ο ανιψός. Μα σειράει όλους τις άγιες όμως το και θέλω να πω... δεν θα γινότανε. Έχει εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος, δεν θα πολεμούσανε. Η ίση ευφυία με άλλου ίση ευφυία. Ποιο θα επικρατήσει. Μα όλε οι εφευρέσει είναι για καλό τη ανθρωπότητα. Αλλά βρίσκονται άνθρωποι που είναι κατά τη ανθρωπότητα. Είπαμε και τώρα, είπε και η Γερόνισσα, ότι όλε οι εφευρέσει είναι ευλογία Θεού εφόσον δεν τι χρησιμοποιεί, δεν τι παραδίδουμε στα χέρια του διαβόλου να τα κάνει όπλα καταστροφή. Τελείωσε. Και το μαχαίρι κόβει ψωμί, αλλά και σκοτώνει. Έχουμε και αφού αρχίσαμε εκείνα και συνέχεια. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε ημών που εν της ουρανής, εγκαστείτε το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης. Λάρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρεμε τις οφειλέτης. Και μη εισαι ενέργης ημάς φιλερμών, αλλά είσαι ημάς από τον Θεό. Διευκόν των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον τους όλους ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και η αδελφή πήρε το αποστάσιο αυτό.